Δεν μπορώ να σου το πω, μπορώ όμως να στο χορέψω, έλεγε ο Ζορμπάς. Και βέβαια έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ η παρέα μας, όπως βλέπετε, έχει μεγαλώσει. Στο τραπέζι το κρασί και η απαραίτητη τσικουδιά που μας φέρανε από την Κρήτη. Οι φίλοι του Στέλιου και του Λεωνίδα, από τα Χανιά, από τις Λουσακές. Μαζί στην παρέα μας και μια μεγάλη ομάδα από νέους κριτικούς της Αθήνας. Και βέβαια ο Στέλιος και ο Λεωνίδας Λαϊνάκης, ο Νίκος ο Παπακαστρίτσιος με την κιθάρα του. Και στη συνέχεια θα έχουμε και βιολί, που και αυτό μας ήρθε από την Κρήτη. Πραγματικά ολόκληρη ορχήστρα. Το λαγούδο, τα δύο λαγούτα, αλλά λέω να βάλουμε στην παρέα μας και το βιολί, να βάλουμε και το Μιχάλη το Λουφαρδάκι που μας ήρθε από τα παλιά Ρώματα, να το διευκρινίσουμε. Μιχάλη, έλα. Thank you.
Άσασα τον Μουγιάννηδε. Μάνα, μάνα μου, γι' αυτό δε μου, γι' αυτό δε μου ξεμνήστε βιέ. Αυτό δε μου ξενίστε και απ' τα δικό που λένε. Ω φουμάτα μου απ' τα δικό που λένε. Εξαιρετικός ο τελευταίος λεπτός του Νάφη, του Κώστα του Παπαδάκη, του βιολάτορα από τα Χανιά. Και να ξαναπιάσουμε τώρα το μπερντελίδικο λαγούτο, το σολιστικό λαγούτο και φόρος τιμής στον Γιώργη Κουτσουρέλη και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, 40 μέτρα θάλασσα. Το είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά στη δισκογραφία ο Γιώργος Οτζημάκης, ένας σπουδαίος τραγουδιστής που έλεγε και τα μπαχανιώτικα και που πρέπει να τον μνημονεύσουμε. Βέβαια. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Άντε σαν μαναμάν 40 μέτρα θάλασσα, όπα θάλασσα. Ω 40 μέτρα θάλασσα, ψαρεύω μες στα βάθη, ψαρεύω στα βάθη. Άντε σαν μαναμάν τίποτα δεν αποκτήσα, όπα αποκτήσα.
Στον παγωμένο ωκεανό, στα σκοτεινά τα βάθη, όποιος μπορεί να κατεβεί, τον πόνο μου θα μάθει. Μια πολύ ιδιαίτερη μαντινάδα του Γιώργη του Κουτσουρέλη πάνω σε αυτόν τον σκοπό του Συρτού από το Αχανιά, από το Καστέλι. Πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που χορεύεται ο Χανιώτης και ο Λουσακιανός Συρτός στην περιοχή. Χορεύει κυρίως ο Μπροστινός, κάνει τα τσαλίμια του, τις διάφορες φιγούρες του, σε άμεση σχέση πάντα με τον μουσικό, ο οποίος τον παρακολουθεί, μια αμοιβαία σχέση που εξελίσσεται συνέχεια στο χορό αυτό. Αλλά παιδιά, να περάσουμε τώρα από τα λαγούτα, να περάσουμε στον Μπουλγαρί. Τον Μπουλγαρί, τον κριτικό ταμπουρά, με τον τόσο ιδιαίτερο ήχο του και τα ταμπαχανιώτικα τραγούδια βέβαια, που συνοδεύανε τα γλέντια στις χανιώτικες και τις ρεθμιώτικες ταβέρνες. Ένα τραγούδι σύμβολο από την παράδοση των ταμπαχανιώτικων, τόσο βαρούν τα σίδερα, του Στέλιου Φουσταλιέρη.